Δεύτερος ευρωπαϊκός δρόμος, φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου, 10 χιλιόμετρων. Έχουμε τη χαρά φέτος να, κατόπιν συνεννόηση με το Δέλτα Σίγμα και απόφαση από το Δέλτα Σίγμα, να γίνει ο ευρωπαϊκός δρόμος στις 7 Οκτωβρίου 2018. Οπότε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πρώτα να αρχίσω λίγο ανάποδα με την έννοια, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στους εθελοντές, στους παρευρισκόμενους εθελοντές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, χωρίς εθελοντισμό δεν γίνεται τίποτα. Όσο και μεράκι και αγάπη να βάλουμε αυτό, αν δεν υπάρχει εθελοντισμός δεν γίνεται τίποτα. Από εκεί και πέρα ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχέα και στον διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Σπύρο Τάσκο, και στον αξιωματικό της, τον κύριο Πέτρο Μπαντζή, τους ποδηλάτες, τους όλους ποδηλάτες, το ΜΟΠ, μοτοσυκλετιστικό τολμαϊδος, τους ποντίους, Λέσμη Ποντίων Περδίκα και τον Αγραφικό Σύλλογο Περδίκα. Θέλω να πω, ακούγοντας όλα αυτά, είναι, μας περιέβαλαν με όλη την αγάπη τους και όλη την, και όλο το μεράκι να γίνει αυτός ο αγώνας. Ερχόμενο στην οργάνωση του αγώνα, θέλω να πω ότι φέτος, σαν καινοτομία, εντάξει, ξέρουμε το αγωνιστικό μέρος είναι τα 10 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει καινοτομία το ότι τι γίνεται, να το πω λίγο έτσι, ότι υπάρχει ένα κερασάκι σε τούτο, ο παιδικός αγώνας. Ο παιδικός αγώνας είναι το Δημοτικό Σχολείο 5 και 6 Δημοτικού, ο οποίος δίνει μια νότα ευχάριστη, μια παιδική νότα σε όλη στην οργάνωση, το οποίο θα μας μιλήσει ο Δημήτρης για το τεχνικό μέρος. Είναι ό,τι καλύτερο φέτος μπορούσαμε να σκεφτούμε σαν σύλλογος να εσοχλήσουμε στον αγώνα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, προείπα φιλανθρωπικός αγώνας. Τα έσοδα, τα όποια έσοδα προκύψουν από τον αγώνα θα διατηρηθούν στον καλό Σαμαρίτη. Γιατί και φέτος στον καλό Σαμαρίτη. Γιατί ο καλός Σαμαρίτης, νομίζω, κατ' εμέ και συμφώνησε με την πρώτη κουβέντα που είχαμε πει ότι θα γίνει αγώνα, θα πάνε τα έσοδα εκεί πέρα στο σύλλογο αυτό, στο Χριστιανικό Φιλανθρωπικό Σύλλογο Καλό Σαμαρίτη, γιατί νομίζοντας αντιπροσωπεύει το φιλανθρωπικό, το κοινό φιλανθρωπικό έργο που μπορεί να παρέσει και ένα σύλλογο. Δηλαδή, τι χρειάζεται ένας άνθρωπος σήμερα στην κρίση που υπάρχει και στην οικονομική μη ρευστότητα, στο πώς στην αγορά, κάθε ένας καταναλωτής κτλ. Είναι το φαγητό, έτσι. Η επιβίωση, η διαβίωση. Οπότε νομίζω ο καλός Σαμαρίτης μπορεί να το προσφέρει και σε φαγητό και σε τρόφιμα, σε οποιαδήποτε οικογένεια, και αυτός νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από εμάς το πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα, τα όποια έσοδα. Λοιπόν, φυλακοτροπικός αγώνας 10 χιλιόμετρων, αφετηρία από την κεντρική πλατεία του Δημοτικού Διαμερίσματος του Περδίκα και τερματισμός στην κεντρική πλατεία του Λεμαΐδους. Παράλληλα με την εκκίνηση, ένα τέταρτο νωρίτερα θα διεξαχθεί ο αγώνας. Δημήτρη, 1200 με 1000 μέτρα. 1200 μέτρα. Παιδικός αγώνας και οπωσδήποτε όποιος συμπολίτης το προσθέτει μπορεί να γίνει και περιπατητικός, έντονος περιπατητικός. Θα εδρώσουμε λίγο, αλλά θα του ευχαριστηθούμε. Πρώτα το παιδικό, την μεγάλη χαρά βάλαμε για πρώτη φορά φέτος. Παιδικό αγώνα, όπως είπαμε, 1200 μέτρα περίπου, από τον χώρο του Λίτ, διαγωνισμός πλατεία. Θα υπάρχουν τουλάχιστον 150 παιδιά δημοτικών σχολείων, 5ης και 6ης, και η συμμετοχή θα σκεφτούμε στο μέλλον να την επεκτείνουμε, γιατί είναι ικανοποιητική έως πολύ μεγάλη θέλεια. Αυτά, δεν έχω συμπληρώσει κάτι άλλο. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο, ότι αργός μας, συμπαραστάτης μας και συνδιοργανωτής στην προσπάθειά μας αυτή, που αν δεν ήταν ο Δήμος Ιωρδέας, δεν θα γινόταν αυτό το event, αυτή η οργάνωση, αυτή η γιορτή, η οποία θα είναι στις 7 Οκτωβρίου του 2018. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που και φέτος προχωρούμε τη συνεργασία με τον Σύλλογο των Δρομέων. Ξεκινήσαμε πέρσι. Τους ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσφέρουν. Φέτος ξεκινήσαμε με 130 μερίδες ημερησίως και ο αριθμός πρέπει να πούμε ότι αυξάνεται καθημερινά. Επίσης και ο δικός μας σύλλογος, όλοι όσοι ασχολούνται προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, οπότε είναι μια κοινή προσπάθεια για να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό στην πόλη μας. Και φέτος στο Τμήμα Τροχέας Ιωρδέας, στον αγώνα, αυτό τον πολύτιμο αγώνα που κάνει ο Σύλλογος Δρομέων Ιωρδέας
και έχει φιλανθρωπικό σκοπό, θα λάβει μέτρα τροχείας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήδη έχουμε κάνει πρόταση στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης να βγουν οι αποφάσεις διακοπής κυκλοφορίας από την εκκίνηση του αγώνα που θα γίνει από το τοπικό διαμέρισμα του Περδίκα του Δήμου Ιορδέας, καθ' όλη τη διάρκεια της παλιάς αθήκης οδού Κοζάνης Φλόρενς θα βγει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, μια επόφηλη διακοπής κυκλοφορίας και θα συνοδεύουμε τους αθλητές για την ασφάλειά τους με περιπολικά αυτοκίνητα. Σε όλα τα κομβικά σημεία τη διαδρομή του αγώνα θα υπάρχουν τροχονόμοι για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Κατά τις εισόδους και εξόδους της πόλης, κατά μήκος όλων των δημοτικών οδών, θα υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι θα πάρουν οδηγίες από εμάς πώς θα μας βοηθήσουν, αλλά και τροχονόμοι με δίκυκλα, με όλο τον εξοπλισμό και όλα τα οχήματα που έχουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύω ότι από τις 10.30 έως τις 12 η ώρα θα ταλαιπωρήσουμε εντός παρενθέσεως τους πολίτες αυτής της πόλης, αλλά αυτή η ταλαιπωρία πιστεύω ότι κατ' ουσία δεν είναι ταλαιπωρία γιατί έχει έναν φιλανθρωπικό καλό σκοπό. Και η υπηρεσία μας νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει να δείξουμε μια τέτοια φιλανθρωπική διάθεση και συνεργασία με τον Σύλλογο Οδηγόρων Ιορδέας. Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε το Σύλλογο, μόνο το προσωπικό. Και με την ευκαιρία αυτή ευχαριστώ το προσωπικό που πάντα αγώγιστα και ακούραστα συμμετέχει χωρίς καμία διαμαρτυρία στην εκδήλωση αυτή. Για δεύτερη χρονιά, ο αγαπητός και καθόλου συμπαθούμενος από όλους στην πόλη Σύλλογος Δρομέων και Οδηπόρων Ιορδέας διοργανώνει αυτόν τον αγώνα που τον αγκάλιασαν πάρα αυτά οι συμπολίτες μας. Είτε με τη συμμετοχή τους, είτε με τη βοήθεια από όποια πλευρά και αυτή αν προέρχεται. Ο Δήμος Αρρωγός αυτές τις προσπάθειες, προσπαθώντας να βοηθήσει τον μαζικό αθλητισμό, με τα δικά τους, με οποιαδήποτε μέσα έχουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε στο οτιδήποτε χρειάζονται για τη διοργάνωση αυτού του αγώνα. Πόσο μάλλον δε από τη στιγμή που και το θέμα και ο σκοπός αυτού του αγώνα είναι φιλανθρωπικού αποτελέσματος. Οπότε ένα παραπάνω, πρέπει όλοι να δώσουμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να βοηθήσουμε σε αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες παρά μόνο παράδειγμα δίνουν σε άλλους ανθρώπους για να συνεχίσουν τέτοιες διοργανώσεις. Να συγχαρούμε οπότε όλο το Σύλλογο, από τον Πρόεδρο, όλα τα μέλη και όλους όσους συμμετέχουν για να διατηρείται αυτός ο Σύλλογος. Επικροτούμε τέτοιες προσπάθειες όπως είπαμε πριν. Χαιρόμαστε όταν γίνονται τέτοιες διοργανώσεις είτε από αθλητικό τομέα όπως είναι εδώ, είτε από πολιτισμού προερχόμενος, είτε από οποιοδήποτε άλλο κοινωνικού φορέα και θα είμαστε σαν Δήμος για άλλη μια φορά κοντά σε τέτοιες προσπάθειες με τη βοήθεια βέβαια πάντα του νόμου, αν μη τι άλλο κύριε Διευθυντά, και να μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό σε τέτοιες κατευθύνσεις. Ο καλός Σαμαρίτης ως απορροφητής τέτοιων περιπτώσεων και σαν γιατρός του πόνου των υπολείπων ανθρώπων που έχουν πρόβλημα γύρω μας και αυτοί, αν μη τι άλλο, δεν θα έπρεπε να είναι τόσοι, αλλά υπάρχουν. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι ότι πρέπει να βοηθήσουμε στο έπακρο σε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να γίνει αυτός ο αγώνας όσο το δυνατόν καλύτερο, που όχι τίποτα άλλο από μόνος του έχει την επιτυχία.